Πάτερ Πορφύριε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γαρδένια, γαρίφαλο. Μία εφοδία είναι αυτός ο χώρος. Εδώ είναι ο χώρος που παρασκευάζουμε και κατασκευάζουμε το λιβάνι στο μοναστήρι. Είναι ένα διακόνημα, ένα εργόχειρο που έχουμε. Νομίζω ότι δεν φτιάχνεται κάπου αλλού στην Κρήτη. Φτιάχνεται, αλλά εμείς νομίζω ότι είμαστε από τα ελάχιστα μοναστήρια που όλες οι φάσεις περνάνε 100% στο χέρι. Δεν χρησιμοποιούμε καθόλου μηχανήματα. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η δραστηριότητα για εσάς? Όταν ήρθα στο μοναστήρι, φτιάχνανε λιβάνι και ξεκίνησα με άλλο πατέρα που το έφτιαχνε στην αρχή. Μετά με τα χρόνια, επειδή είναι μια διαδικασία η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, ξεκίνησα να αναλαμβάνω εγώ το διακόνημα. Αλλάξαμε και εντελώς τον τρόπο που δημιουργόταν σε πρώτη φάση. Είναι ένας εντελώς δικός μας τρόπος, τον οποίο χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε το λιβάνι. Και έτσι τα τελευταία 4 με 5 χρόνια προσπαθούμε να φτιάχνουμε λιβάνι, το οποίο και εμείς το χρησιμοποιούμε στο μοναστήρι, αλλά και άλλος κόσμος. Ξέρετε πώς αισθάνομαι, τι μ' αρέσει. Πλησιάζοντας το μοναστήρι, το μοναστήρι, ο τόπος, μερώνει και καλυνεύει την καρδιά σου. Μπαίνοντας εδώ, είναι σαν να συμπληρώνεται όλο αυτό που νιώθεις εσωτερικά. Κοιτάξτε, το λιβάνι είναι ένα έτσι αναλώσιμο της Εκκλησίας, το οποίο είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, σε όλες τις ακολουθίες υπάρχει ευωδία του λιβανιού, γιατί έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα. Το λιβάνι, όταν θα μπει επάνω στο καρβουνάκι, συμβολίζει τις προσευχές οι οποίες φεύγουν από τη γη και πηγαίνουν στον ουρανό. Δηλαδή, η πορεία του καπνού συμβολίζει την πορεία της προσευχής. Από εδώ, από τη γη, φεύγει και ανεβαίνει επάνω στο θρόνο του Θεού. Έχω μεγάλη αγωνία να σας δω πώς το παρασκευάζετε. Τι θα φτιάξετε τώρα? Τώρα θα φτιάξουμε γαρδένια. Ωραία. Γαρδένια. Οπότε με αγωνία περιμένω να σας παρακολουθήσω. Ευχαρίστω. Εδώ μέσα στην κατσαρόλα έχουμε ζυγίσει 1 κιλό σκόνη. Είναι. Αυτό είναι το άρωμα. Η γαρδένια μαζί. Ναι, μαζί με νερό. Λίγο νερό. Τώρα να κατέβουμε. Και τώρα παίρνουμε το μείγμα μας. Ρίχνουμε μαγνησία. Για να μην κολλήσει στον πάτο το λιβάνι. Και μετά παίρνουμε το μείγμα. Μέσα εδώ στο τάπερ. Βάζουμε μαγνησία εδώ πέρα στο δίσκο για να μην κολλήσει το λιβάνι. Και τώρα εδώ στον πάγκο απλώνουμε λίγη σκόνη. Τώρα που έχει γίνει σαν ψωμάκι, το κόβουμε και παίρνουμε τα μικρότερα κομμάτια. Πώς μοιράζονται οι αρμοδιότητες εδώ ανάμεσα στους μοναχούς? Ξεκίνησα να βοηθάω, μέχρι που μετά ξεκίνησα να το κάνω έτσι μόνος. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, ο γέροντας με άφησε να το κάνω εγώ. Αλλά κοιτάξτε, τα διακονήματα σε ένα τόσο μικρό μοναστήρι καθορίζονται και από τις τεχνικές γνώσεις γραμματιακές του κάθε μοναχού. Οπότε ο καθένας κάνει αυτό που μπορεί. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να πάω στο αγιογραφείο να ζωγραφίζω, γιατί δεν γνωρίζω ζωγραφική. Το λιβάνι ήταν κάτι που μου άρεσε αρκετά, ας πούμε, να το κάνω.
Οπότε ο γέροντας με άφησε στο λιβάνι. Οι άλλοι πατέρες, ας πούμε, που είναι στα ζώα ή οτιδήποτε, ο καθένας πάει σύμφωνα με αυτό που του αρέσει και με αυτό που μπορεί να κάνει. Στα άλλα διακονήματα, ας πούμε, που δεν απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις, οι καθαριότητες, ας πούμε, στους ναούς και όλα αυτά, τα κάνουμε με εβδομάδες. Ποιος πατέρας ασχολείται με την κτηνοτροφία? Ο πατήρ Σάβας και ο πατήρ Εμιλιανός. Με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, δύσκολο και αυτό? Πολύς αέρας. Ναι. Ομίχλη. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο, γιατί η ομίχλη ποτέ δεν πιάνει μέχρι εδώ κάτω. Δηλαδή, ο αέρας ή οτιδήποτε. Αλλά και τα ζώα, ας πούμε, θέλουν μόνο φαγητό. Τα ταΐζεις, δηλαδή, όταν είναι η περίοδος να τα αρμέξεις. Παλιότερα φτιάχναμε και τυρί. Εγώ και ο γέροντας ήμασταν στο τυροκομείο, αλλά το σταματήσαμε, γιατί είναι πολύ χρονοβόρο και δεν προλαβαίνεις. Κοιτάξτε, στο μοναστήρι ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος. Πόσοι είστε τώρα εντός του μοναστηριού? 8. 8. Νιώθετε κούραση? Δηλαδή, όταν τελειώνει η μέρα... Είναι ωραίο πράγμα η κούραση. Και όταν την έχεις, κοιμάσαι και πιο καλά. Το χωριό καταγωγής σας? Αστρακή Παιδιάδος. Είναι έτοιμο τώρα. Θα πρέπει να μείνει τουλάχιστον ένα 24ωρο, όπως το βλέπετε, ούτως ώστε το άρωμα να διαχυθεί σε όλο το κομμάτι του λιβανιού, και αύριο το πρωί θα είναι έτοιμο για να κοπεί. Εκτός Κρήτης, εκτός Ελλάδας, φεύγει λιβάνι από το μοναστήρι Κουδουμά? Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη που μπορεί να προμηθευθεί κόσμος, κυρίως εντός Κρήτης. Και εκτός Κρήτης υπάρχουν παραγγελίες, τις οποίες μας τις κάνουν με τηλεφωνική επαφή, και φεύγει το λιβάνι μας αρκετά έξω, δηλαδή και εκτός Κρήτης. Πόσα διαφορετικά αρώματα έχετε? Φτιάχνουμε 10 διαφορετικά αρώματα, γιατί παραπάνω δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Τα 8 είναι κοινά αρώματα που υπάρχουν, δηλαδή, και είναι οι πιο εμπορικές ονομασίες λιβανιών. Και φτιάχνουμε και 2 αρώματα τα οποία είναι καθαρά δικά μας. Και τα προτιμά και αρκετά ο κόσμος, γιατί είναι 2 εντελώς ιδιαίτερες μυρωδιές. Τι μυρωδιές είναι? Η μία ονομάζεται τίμιο ξύλο και η άλλη ονομάζεται, από εδώ πέρα από το βουνό μας, αστερούσια. Εδώ είναι το λιβάνι στην τελική του μορφή. Εδώ πέρα. Όπως βλέπετε, είναι ακανόνιστα τα σχήματα, γιατί κόβεται στο χέρι. Δεν περνάει καμία φάση μέσα από μηχανή. Οπότε αυτό εδώ που φτιάξαμε αύριο θα είναι ακριβώς έτσι? Ναι. Τα αρώματα που φτιάχνουμε είναι το βιθλεέμ, άνθος ερήμου, μύρο, γαρδένια, λεμονανθός, αστερούσια και χρυμπάρι,